Κύριε Παρασκευέ. Καλημέρα κύριε Καζατζίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι γίνεται εκεί με τις κοπέλες σας? Εντάξει, εντάξει. Αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα. Προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε. Πριν πάμε σε αυτά τα ζητήματα, κύριε Παρασκευέ, έχει και πολύ αέρα εκεί που είστε. Ναι, ναι, είμαι μέσα στην παραλία. Ναι. Παρόλο ότι έχει σήμερα ο καιρός είναι καλοκαιρινός, ακούγεται ένας έντονος αέρας, λες και είστε στη θάλασσα. Πέστε μου κύριε Παρασκευά, έτσι επιτροχάδιν για να έρθουμε λίγο στα άλλα ζητήματα που απασχολούν το βόλι. Αυτό επανέρχεται, θυμόσαστε τότε κάνετε δηλώσεις μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας ΠΑΣ Πρέβεζα, τον κύριο Αμάραντο, εσείς και με τον κύριο Μιζίκο για την κατάσταση που κρατεί στο κλειστό γυμναστήριο. Έτσι απλώς μια αναφορά θέλω από σας. Ναι. Κύριε Καζατζίδη, αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα στο γυμναστήριο, στο ΔΑΚ Πρέβεζας. Να σας τα πω έτσι επιγραμματικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι πέρα ότι δεν έχουμε καθαρίστριες, δεν έχουμε και ανθρώπους έτσι να το συντηρούν. Επίσης, ο Δήμος, έχουμε επικοινωνήσει και με τον κύριο Σιγκούνα και με τον κύριο Σαραμπασίνα και γενικότερα με όλους τους ανθρώπους του Δήμου, μας λένε έτσι από μέρα σε μέρα να βγουν τα πεντάμινα να έρθει κόσμο στο γυμναστήριο. Έχουμε καταντήσει, πηγαίνω εγώ προσωπικά και το καθαρίζω, το Διοικητικό Συμβούλιο, καθαρίζουμε τις τουαλέτες, καθαρίζουμε, συντηρούμε το γυμναστήριο, βάζουμε πετρέλαιο από μόνοι μας, ώστε οι αθλήτριες, οι ομάδες που έρχονται από την Αθήνα, από την Καλαμάτα, από όλη την Ελλάδα, να βλέπουν ένα αξιοπρεπέστατο εκεί πέρα γήπεδο και κάποιες συνθήκες που ζούμε. Θα έλεγα. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα με τα πετάμενα, κύριε Παρασκευά, να πρέπει εκεί να μπουν μόνιμοι συντηρητές. Δεν γίνεται δηλαδή. Κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου, που ίσως να μην χρειάζονται στο Δήμο, μήπως πρέπει να μετακινηθούν? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν ξέρω. Δεν έχει καθαρίστριες ο Δήμος, δεν έχει ανθρώπους. Δεν θέλω να μου πηγαίνει καν στο μυαλό ότι δεν θέλουν να έρθουν εκεί πέρα ούτε να δουλέψουν, ούτε ότι κάποιος αντιδήμαρχος δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη ώστε να έρθει εκεί πέρα ένας άνθρωπος. Είναι αδιανόητο, είναι αδιανόητο. Το έχουμε πει πολλές φορές, αναγκαστήκαμε να το βγάλουμε και στα άλλα ΜΜΕ και στον ηλεκτρονικό τύπο. Ζητάμε τη βοήθεια όλων ώστε κάτι να γίνει στο γυμναστήριο, γιατί το συντηρούμε εμείς οι άνθρωποι, ο Θόδωρος ο Μιζίκος, εγώ, ο κύριος Κοστούλας, μιλάω επί προσωπικού, ναι, εμείς το συντηρούμε το γυμναστήριο. Μάλιστα. Και οι προπονητές. Ακούτε κύριε Δήμαρχε, ακούτε κύριε Σιγκούνα, αυτή είναι η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το στολίδι της Πρέβεζας, το κλειστό γυμναστήριο. Δώστε, κάντε κάτι. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν συνεχώς να βάζουν για την καθαριότητα και τα λοιπά και για τη θέρμαση των κοριτσιών των παιδιών των δικών μας. Είναι ντροπή. Κύριε Παρασκευά, να έρθουμε λίγο. Όταν πηγαίνουμε σε άλλα γυμναστήρια, εγώ συζητάω και με τη γυμναστήρια όλης της Ελλάδος, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν και εκεί προβλήματα, αλλά διεκδικούν ο κόσμος, οι πρόεδροι εκεί πέρα, οι υπεύθυνοι των γυμναστήριων, διεκδικούν από το Δήμο και έχουν. Παντού έχουμε βρει πετρέλαιο και ζεστό νερό σε όλα τα γυμναστήρια. Προχθές ήρθαμε από το Χαϊδάρι. Από το Χαλάνδρι πριν 15 μέρες. Θέλω να πάμε λίγο στα τρέχοντα και είναι γεγονός. Υπενθύμησα στους ακροατές τις δηλώσεις του πρώην προπονητή σας, του κ. Κυριαζή, ότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με το έμψυχο δυναμικό που έχουμε. Δεν είναι εύκολο να σταθεί στην κατηγορία αυτή. Εσείς γιατί αλλάξατε προπονητή, μπορείτε έτσι να μου πείτε? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, οι γυναίκες, αν πέσει η ψυχολογία τους, είναι πολύ δύσκολο να ανέβει, έτσι, από τη μία. Ήθελε ένα σοκ, μια διαφορετικότητα. Γιατί οι άντρες είναι... Όχι, είναι διαφορετική η ψυχολογία στα ομαδικά αθλήματα των ανδρών με των γυναικών. Όποιος γνωρίζει από αθλητισμό, οι γυμναστές, αυτό το ξέρουν καλά. Έπρεπε να το κάνουμε αυτό, να βελτιώσουμε και την και περισσότερο την ψυχολογία, γιατί είχαν δημιουργηθεί κάποια θέματα στην ομάδα μας, κάποια προβλήματα τον προηγούμενο καιρό, όσο έχει να κάνει με
και με τις παίχτριες, με τις παίχτριες βασικά. Με τις παίχτριες. Μεταξύ τους ή με τον προπονητή? Μεταξύ τους. Δεν υπήρχε καλό κλίμα, λέτε. Δεν υπήρχε καλό κλίμα, ναι. Εντάξει, έτσι, νομίζω ότι έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια και εσείς πραγματικά είστε ένας άνθρωπος που αγωνίζετε πολλά χρόνια για, αυτή την, για το βόλεϊ. Δίνετε πραγματικά οντότητα στο άθλημα αυτό με τις πολλές πρωτοβουλίες που έχετε πάρει και να σας πω συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε πρωταθλητισμό. Σας ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε. Νομίζω όμως η Ακαδημία σας και όλη αυτή η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, θα έλεγα. Προσπαθούμε, τα έχουμε πει εμείς κύριε Κώστα αρκετές φορές, προσπαθούμε για το βόλεϊ, τα αγαπάμε, ζούμε με αυτό, βελτιώνει την καθημερινότητά μας, προσφέρουμε στην πόλη μας, προσφέρουμε στα παιδιά, προσφέρουμε κοινωνικό έργο, κοινωνικοποιούνται, δηλαδή προχθές που ήμασταν στο Χαϊδάρι με έπαιρναν οι γονείς κάποιων κοριτσιών 14 χρονών, σας ευχαριστούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι με ευχαριστούσαν ότι το παιδί τους κοινωνικοποιείται, ταξιδεύει, ζει την ομαδικότητα, ζει όλο αυτό που λέμε άθληση. Και νομίζω σας είπα και εσάς πραγματικά προηγουμένως, γιατί πραγματικά πολύ σημαντικό, σας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και πραγματικά γίνεται μια υποδειγματική προσπάθεια στην Βόλη. Δεν θέλω να έχω, το πολύ καιρό έχω να μιλήσω με τον κύριο Μιζίκο, ο οποίος μου είπε θα κάνει εκπομπή στο Δημοτική Ραδιοφωνία του Μπάσκετ και ίσως εγώ το παραμίλησα το θέμα, δεν είναι σκεμμένα. Είναι γεγονός πάντως ο χρόνος για τα υπόλοιπα αθλήματα δεν επαρκεί μια ώρα για να κάνουμε έτσι μια συζήτηση ευόλης της ύλης, γιατί και σε εσάς απομένουν περίπου 5 λεπτά έτσι για να ολοκληρώσετε τι ακριβώς θέλετε έτσι να περάσουμε, ποιο μήνυμα. Ναι. Το μήνυμα το οποίο σε σχέση με το γυμναστήριο θέλετε να σας πω το μήνυμα ή γενικότερα με τον αθλητισμό. Το θέμα για την ομάδα του φιλαθλητικού και βεβαίως τι άλλο χρειάζεστε, τι πρέπει να γίνει επιπλέον. Για την ομάδα του φιλαθλητικού, αυτό που το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι να μην απογοητευτεί ο κόσμος, να έρθει να δει, να στηρίξει τα κορίτσια, το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Να καταλάβουν οι γονείς, έχουμε μάλλον οι γονείς που βρίσκουν εκεί, φέρνουν τα παιδιά τους, το πόσο σημαντική είναι η δουλειά μας και να φέρουν τα παιδιά στο βόλεϊ και κατ' επέκταση σε όλα τα αθλήματα της πόλης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που θέλω να περάσω. Φέρτε τα παιδιά σας στον αθλητισμό σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Με αυτή την ευχή, αγαπητοί ακροατές, εγώ έχω πολλές φορές συνομιλήσει με τον κύριο Παρασκευά, ένας άνθρωπος που πραγματικά μάχεται πάρα πολλά χρόνια, με ιδιαίτερα αποτελέσματα θα έλεγα, γιατί όποιος θα ζήσει από κοντά την προσπάθεια που γίνεται από τους κύριο Παρασκευά και τους συνεργάτες είναι πολύ σημαντική. Να τον ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που είχαμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε στο Πρίσβα και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την ομάδα του φιλαθλητικού και να μείνω σε αυτά που είπε, ότι μην απογοητεύεστε, τα παιδιά θέλουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους συμπολίτες δίπλα. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, δεν είναι το σημαντικό και το άπαν να μπορέσει να παίξει σημαντικά, να κερδίσεις, να γίνεις πρωταθλητής. Περνάμε δύσκολα και αυτά τα δύσκολα δεν είναι να ονειρευόμαστε έτσι. Να τον ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον κύριο Παρασκευά. Κύριε Παρασκευά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Κώστα για το βήμα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.